περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Θα επιστρέψουμε δηλαδή, αυτό είναι το πρόγραμμά σα, στο καθεστώ των 10, το οποίο θυμίζω και όλοι ότι το έχετε καταγγείλει, όλα τα κόμματα, ότι το έχει πληρώσει ακριβά η χώρα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει μόνο αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα απομακρυνθεί η Τρόικα από την Ελλάδα με κυβέρνηση τη αριστερά. Τρόικα και κυβέρνηση τη αριστερά είναι ασυμβίβαστα πράγματα και δεν πρόκειται να συνεπάρξουν. Η νεοαπικιοποίηση τη χώρα μα θα τελειώσει. Το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι θα κυρώσουμε τα μνημόνια και του εφαρμοστικού νόμου των μνημονίων. Και αυτό για να ανοίξει ένα θετικό δρόμο με ένα πρόγραμμα ανασυγκρότηση για την Ελλάδα το οποίο θα καταργήσει τη λιτότητα. Ασφαλώ, μέσα στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεών μα που περιλαμβάνουν και την διαπραγμάτευση για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρου του χρέου, είναι να σταματήσουν επιτέλου οι ιδιωτικοποιήσει, δηλαδή το ξεπούλημα τη χώρα, τη δημόσια περιουσία και των επιχειρήσεών μα. Και εμεί θα επανεξετάσουμε όλε τι ιδιωτικοποιήσει οι οποίε έχουν γίνει με την λογική να έρθουν πάλι στο δημόσιο ε, Ακίνητε περιουσίε φιλέτα και στρατηγικέ δημόσιε επιχειρήσει. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε παλιό καθεστώ. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο για την Ελλάδα. Οι δημόσιε επιχειρήσει μπορούν να παίξουν ένα τεράστιο ρόλο για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση τη χώρα. Οι δημόσιε επιχειρήσει που θα λειτουργούν με αξιοκρατικά κριτήρια και θα είναι δυναμικέ και επενδυτικέ. Και οι δημόσιε επιχειρήσει που πολλούνται δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, είναι όλες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις που απέδιδαν έσοδα στο κράτος και ωφελούσαν mm -hmm. το δημόσιο. Η εκποίησή τους σημαίνει εκποίηση της χώρας, μετατροπή τη της και προτεκτοράτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιχελάκη, ε, έχετε κατηγορήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για δημαγωγικές παροχές, ωστόσο και εσείς έχετε ανακοινώσει, το κόμμα σας έχει